όπως καταλαβαίνετε, φτάσαμε στη θηρασιά. Καλησπέρα. Πώς πάει η θηρασιά? Καλά. Πώς είσαι, τι έχεις, ναι. Συνάχη, κρύωσε. Να προσέχεις. Πώς θα πέρασε το καλοκαίρι? Καλά. Όλα καλά, δε. Όλα καλά. Η θηρασιά είναι παράδεισο. Παράδεισο, δεν είναι τίποτα. Παράδεισο. Μόνο να έχει και λίγο γυναίκες παραπάνω. Να μην έχει, λες. Έχει. Ότι είναι 31 Αυγούστου. Ναι, ναι. 31 Αυγούστου, δεν ερχόμαστε τίποτα να δείξουμε. Τα έχουμε δείξει, αλλά να πούμε είναι 31 Αυγούστου σήμερα. Η ίδια κατάσταση, δεν έχει αλλάξει κάτι. Σήμερα, 31 Αυγούστου του 2022, τρία χρόνια διαμαρτυρόμεθα. Προσπαθούμε και παρακαλούμε λοιπόν πάντα με πολύ ευγενικό τρόπο την Δημοτική Αρχή Σαντορίνης. Αυτό εδώ το έσχος της ντροπής, που δεν ντροπιάζει μόνο τη θηρασιά μας, δεν ντροπιάζει την Σαντορίνη μας, ντροπιάζει την πατρίδα μας, με αυτό εδώ λοιπόν πραγματικά το έσχος της ντροπής. Και εκτός δε τούτου, το πιο σημαντικό για μας ποιο είναι? Ότι εξακολουθούν οι αγαπητοί συμπατριώτες μας, οι θηρασιώτες, επί καθημερινής βάσεως να ταλαιπωρούνται, να παρανομούν και να φέρουν λοιπόν μέσα σε μπετόνια και σε βαλίτσες καύσιμα τη Σαντορίνη. Και αν σε όλη την Ελλάδα πραγματικά διαμαρτύρονται για την αύξηση των καυσίμων, εμείς εδώ στη Ρασιά τι να πούμε? Τι να πούμε που κοστίζει το λίτρο περίπου 10 ευρώ του θηρασιώτη να πάει από Σαντορίνη, να πληρώσει ταξί από το Αμμούδι, να πάει στον Βενζινάτικο, να το φέρει στο Αμμούδι, να το φέρει θηρασιά. Λοιπόν, εδώ, αμή τι άλλο, για μία φορά ακόμα θα παρακαλέσω την πολιτεία, την Δημοτική Αρχή Σαντορίνης, την Περιφέρεια και όσοι τέλος πάντων εμπλέκονται σε όλη αυτή την ιστορία των υπουργών, ποιος είναι αυτός υποδομών, μεταφορών, βιομηχανίας, ποιος είναι, θα τους παρακαλέσω ιδιαιτέρως, επιτέλους, και εμείς εδώ στη Ρασιά είμαστε άνθρωποι πρώτης κατηγορίας και όχι τρίτης, όπως εδώ το δείχνει αυτή η εικόνα. Εδώ είναι το απορριμματοφόρο, το οποίο ακόμα και σήμερα, αν και ο Πρωθυπουργός, ο αγαπητός μας Πρωθυπουργός, ήρθε στη Θηρασιά, τους έδωσε εντολή άμεση αντικατάσταση. Σήμερα λοιπόν 31 Αυγούστου, ξανά το λέω, του 2022, η Δημοτική Αρχή Θήρας, αυτό έχει εδώ, αυτό το ερείπιο που πραγματικά είναι... είναι ένα μαύρο χάλι από άκρη σε άκρη, σουρώνουν από γύρω γύρω τα υγρά κάτω, όπως θα δείτε. Ναι, αυτό εδώ λοιπόν το ερείπιο μας έχει ο Δήμος Θήρας και το φορτώνουν και κυκλοφοράει και στη Σαντορίνη. Αυτό είναι δηλαδή το μεγαλείο λοιπόν, το μεγαλείο της αδιαφορίας και της ανικανότητας της Δημοτικής Αρχής, είναι ότι αυτό εδώ που βλέπετε κυκλοφοράει στη Σαντορίνη για να πάει στη χωματερή, στο γαδά της Σαντορίνης, να ξεφορτώσει και να επιστρέψει στη Ρασιά. Αν μη τι άλλο, προσβάλλει ολόκληρη την Ελλάδα, ολόκληρη την πατρίδα μας, τον πολιτισμό μας, την αξιοπρέπειά μας. Αυτοί λοιπόν είμαστε και θα παρακαλέσω για μία φορά ακόμα, εάν όπου φτάσει το σήμα του σταθμού σας και όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι που θα μας ακούσουν, επιτέλους ας βάλουν λίγο νερό στο κρασάκι τους και να καταλάβουν ότι είμαστε ένα πολιτισμένο κράτος που λέγεται Ελλάδα. Και δεν δικαιολογούνται
για κανένα λόγο να προσβάλλουν την Ελλάδα μας, τον πολιτισμό μας, την πατρίδα μας και τη θηρασιά μας. Όμως είναι καθαρά, πεντακάθαρα, σπασμένα, περιπινάκια, έτσι είναι όλες τις ημέρες που βγουν. Προβλημένος είναι, έτσι, περιπινάκια. Εδώ για καθαρίζουν. Ποιος καθαρίζει εδώ? Εδώ, τώρα, επί τρεις μήνες είχαμε έναν, ο οποίος ο ένας, ένα μήνα ήτανε σε αναρωτική, για χαρά, σε αναρωτική, και αναγκάστηκα και είχα εγώ δύο άτομα δικά μου άτομα. Τι εννοείς δικά σου? Κάτσε να γράψω εδώ. Εμείς από το στέλνωμά μας είναι έχουμε το νησί καθαρό του καθαριστές. Δηλαδή Ιούλιο-Αύγουστο δεν είχαμε καθαριστές. Προϋπολογισμό δικό σας προσωπικό ή του της κοινότητας? Όχι, η κοινότητα δεν μας έχει δώσει ούτε ένα ευρώ τρία χρόνια. Ο Δήμος Τύρας, όσοι είχε υποχρεώσει, θα έπρεπε να μας έχει ένα κοντήλι για τις μικρές και ανάγκες, τουλάχιστον τις μικρές ανάγκες του νησιού, αλλά δεν μας έχει δώσει ούτε ένα ευρώ. Όλα είναι από ξεκάθαρα από το υστέρημά μας, από το υστέρημα του Προέδρου και της οικογένειάς του. Βάλιστα. Το υλικοδρόμιο είναι εδώ. Εγκατελειμμένο δεν είναι και αυτό? Εδώ είναι το υλικοδρόμιο λοιπόν, τι να σιάσει. Τρία χρόνια διαμαρτύρομαι να γίνει συντήρηση του υλικοδρομίου, διότι εάν μη κακό, και όχι αν μη κακό, έχουν γίνει επανειλημμένως περιστατικά που έχουν χρήση μεταφοράς των ασθενών σε νοσοκομείο. Δεν μπόρεσε να έρθει ελικόπτερο. Δεν ανάβουν τα φώτα, αυτό εδώ είναι κόσμημα. Το κράτος έδωσε κάποιες εκατοντάδες, μάλλον τότε έδωσε εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Μας το έδιαξε λοιπόν το 1995 για να προστατέψει και να διαφυλάξει την υγεία των κατοίκων της Θηρασιάς. Και έρχομαστε λοιπόν σήμερα που δόξα τω Θεώ ακούμε ότι ο Δήμος Σαντορίνης είναι πάμπλουτος και είναι ανίκανος, και όλοι αυτοί άχρηστοι, γιατί αυτή η λέξη τους αρμόζει, άχρηστοι, είναι ανίκανοι να κάνουν συντήρηση στο υλικοδρόμιο της Θηρασιάς, που αυτό το εδώ το εργαλείο μπορεί να σώσει μία ανθρώπινη ζωή. Αμή τι άλλο, ντροπή. Δεν έχει κάνει ενέργειες ο Δήμος να παροτρύνει τους αρμόδιους για αυτά τα υλικοδρόμια, γιατί φορέας συντηρήσεων και λοιπά δεν είναι ο Δήμος. Εμείς εδώ ως κοινότητα είμαστε
μόνο ένα γνωμοδοτικό όργανο. Τα όποια θέματα μας είμαστε υποχρεωμένοι να παίρνουμε απόφαση και να κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να τα κοινοποιούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Αρχή που έχει και την ευθύνη να φροντίζει για την επίλυση των προβλημάτων. Σωστά. Τρία χρόνια λοιπόν, πάνω από 25 με 30 ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου διαμαρτυρόμεθα γι' αυτό εδώ το έργο και όχι μόνο. Ουδέποτε, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά για τίποτα δεν μας έχουν απαντήσει. Δηλαδή αγνοούν ένα μικρό νησάκι άγονης γραμμής, αγνοούν 350 ψυχές ανθρώπων και δεν τους ενδιαφέρει αν ζούμε ή πεθάνουμε. Σε όλους τους τομείς. Και μεταξύ αυτών και των οικοδρομίων. Να το γράψουμε γι' αυτό. Και ωραίο. Βέβαια είναι ωραίο. Για φαντάσου ένα τέτοιο εργαλείο και να είναι σε αυτό το χάλι. Δεν χρησιμοποιείται καθόλου, δηλαδή. Καθόλου, αφού δεν είναι φώτα. Φώτα δεν είναι. Πρέπει να υπάρχουν μπαλόνια. Είναι μια ιδιαίτερη. Εγκατελειμμένο δηλαδή. Εγκατέλειψη. Πλήρη εγκατέλειψη. Μάλιστα. Εμείς γνωρίζουμε. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε ότι υπάρχει θέμα. Ναι. Και από εκεί και πέρα η Δημοτική Αρχή είναι υπεύθυνη. Έτσι, ναι. Έτσι. Από τον νόμο έχουν την ευθύνη. Να κατευθύνει τα αιτήματα, τις ανάγκες και να βρει λύσεις. Όποιος είναι τέλος πάντων. Αρμόδια υπουργεία, υπηρεσίες κλπ. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να λειτουργούν για να προστατέψουμε την υγεία και τη ζωή των κατοίκων της Ερασιάς. Και δυστυχώς δεν τους ενδιαφέρει, από ό,τι φαίνεται, μετά από τρία χρόνια, δεν τους ενδιαφέρει η ζωή αυτών των κατοίκων. Ειλικρινά, ντροπή στους. Ντροπή. Δημοτικό είναι. Το Δημοτικό Σχολείο. Τα έργα της περιφέρειας με τη συνεργασία του Δήμου, πού είναι τα περιβόητα που ανακοινώσαμε. Την αυλή, την αυλή. Α, την αυλή, όχι το σχολείο. Όχι, παιδί. Τα σχολεία. Ας είναι καλό ο Μανέσου Καραμολέκος, η αρτοβιομηχανία Καραμολέκος, αυτός ο καλός ο άνθρωπος, που βοήθησαμε και πήραμε όλο το εξοπλισμό των σχολείων, τα κομπιούτερ και όλα τα συναφή. Εδώ, αυτό που έκανε η περιφέρεια είναι. Όχι εδώ μέσα, να σου δείξω τι είναι. Εδώ, να σου δείξω τι είναι η περιφέρεια. Που διαφήμισε ότι έκανε τεράστιο έργο στην Ρεσιά. Να έχουν κλείσει. Το τσιμέντο κάτω. Τι έχουν κάνει. Το τσιμέντο. Ρίξανε τσιμεντοκονία, ναι, σε ένα βλή. Αυτό. Αυτό ήταν. Αυτό είναι το μεγάλο έργο του κυρίου Λεονταρίτη που βγήκε και διαφημίσε σε εργασία με το Δήμο. Φτιάξανε κάτω το τσιμέντο. Μια χαρά, ε! Και διαφημίσανε ότι κάνανε έργο στη Ρασιά. Ότι φτιάξαμε τα σχολεία. Αφού δεν τρέπονται Κυριακή. Ο έπαρχος τι λέει εδώ. Ο έπαρχος καμπανισμένος. Ο έπαρχος να πει. Ο έπαρχος το έβγαλε με εντολή του Λεονταρίτη. Ο έπαρχος δεν θέλει ο άνθρωπος. Ο κύριος λοιπόν Λεονταρίτης, ο αρχιψεύταρος, γιατί αυτός βγήκε και είπε λοιπόν όλες τις μαντουδίες ότι κάνει στα σχολεία συνεργασία με το Δήμο μεγάλο έργο. Ας μην ήταν ο Μανώλης Καραμολέγκος, αρτοβιομηχανικός Καραμολέγκος, να πάρουμε των παιδιών κομπιούτερ και να φτιάξουμε τα σχολεία. Και περιμέναμε τον κύριο Λεονταρίτη και την περιφέρεια γενικότερα, και δεν είναι, κοροϊδεύουν και την κοινωνία. Εδώ είναι τα ψέματα μεγάλα, ότι κάνουμε λύση συντήρηση στα σχολεία. Διότι ρίξανε μια τσιμεντοκονία στην αυλή κάτω και αυτό ήταν όλο. Όλο. Αυτό έκανε. Η περιφέρεια ότι ο γιος στη Θηρασιά. Και βγαίνουν και το διαφημίζουν. Αν δεν είναι αυτό ντροπή, ντροπή τους, ποια είναι η ντροπή τους. Εδώ είναι παιδική χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Όπως βλέπετε. Πάρα πολύ ωραίο. Όπως βλέπετε, συντηρούμε. Εγώ λοιπόν είμαι λοιπόν
υποχρεωμένος να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρώην δήμαρχο, τον Νίκο τον Ζόρζο, που αυτός έκανε λοιπόν όλη αυτή τη διαδικασία και σήμερα η Θηρασιά έχει αυτό το πραγματικά όμορφο σημείο για τα παιδάκια της Θηρασιάς και ένα, το ευχαριστώ είναι λίγο. Τουλάχιστον μέσα σε αυτά που έχει κάνει ο Ζόρζος έκανε μια καλή πράξη. Γιατί αν θα πω εγώ ο πρόεδρος Θηρασιάς, ο Καλόγερος, ο πρώτος Καραμολόγος ότι το έκανα, θα πω ψέματα. Εγώ μόλις ανέλαβα το Σεπτέμβρη του 19, πίεσα την κατάσταση, αλλά ήταν πλέον δήμο πρατημένο και μέσα λοιπόν σε ένα μήνα ήρθε ο εργολάβος και το κατέστησε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο στον πρώην δήμαρχο τον Νίκο τον Ζόρζο για αυτό το όμορφο σημείο που έγινε για το παιδάκια του νησιού μας. Ας είναι καλά ο Χριστιανός. Εμείς όλο το νησί μαζί και η παιδική χαρά τα διατηρούμε πεντακάθαρα, ασπρισμένα, πολιτισμένα. Με καμία βοήθεια από τη Δημοτική Αρχή, έτσι, καμία, τίποτα. Μέχρι και πέρυσι, αυτό δεν θα το ξεχάσω, μέχρι και πέρυσι 3 μήνες είχε να μας δώσει σακούλες απορριμμάτων. Έτσι, και ας είναι καλά η CJET που μας προμήθευσε με καμιά 40 τσουβάλια. Και φέτος δεν είχαμε κάθε απορριμμάτων. Πάλι καλά να είναι η CJET. Και ο Μάριος Ελιόπουλος μας έδωσε 40 κάδια απορριμμάτων, 20 μεγάλοι και 20 μεσαίοι, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των κατοίκων και να διατηρήσουμε πολιτισμένο το νησάκι. Το ηλιοβασίλεμα. Υπάρχει. Έχουμε. Εδώ τι είναι αυτά, οι κουραζιέρες αυτές εδώ, οι ωραίες. Εδώ είναι, από εδώ περνάνε τα πάντα. Αυτό εδώ το έργο. Αυτό ολοκληρώθηκε όπως βλέπεις αγαπητέ Μάκη, η πρώτη φάση του λιμοβραχιώνα. Όπως διαπιστώνεις έχει δημιουργηθεί μια τεράστια παραλία που ήταν εδώ το μαύρο χάλι μας, μια ωραία παραλία που μέσα πλευρά του ίδιου
Ναι, δημιούργησε λοιπόν αυτός ο νεολαγίωνας και ας ευελπιστούμε ο Πρωθυπουργός μας να μας το τελειώσει. Χρειάζεται άλλα 100 μέτρα να πάει έξω προκειμένου να μας προστατέψει από τα καιρικά φαινόμενα 100%. Βέβαια και αυτό εδώ, αμή τι άλλο, ότι είμαστε ευγνώμων, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και ό,τι μπορεί ο Χριστιανός να κάνει προκειμένου να μας το τελειώσει θα ήταν ευλογία Θεού. Με ενέργειες του λιμενικού ταμείου. Ποια είναι ο λιμενικού ταμείου? Θύρας. Ποια θύρας? Για ποια θύρας? Για ποια θύρας, αγαπητέ Μάκη? Εδώ λοιπόν είναι έργο 100% του Υπουργείου Υποδομών του Κώστα του Καραμαλή με εντολή του Πρωθυπουργού. Το λιμενικό ταμείο θύρας έχει βάλει έξω στην άκρη, αν πάρτε να το σημάσω παρακαλώ, έχει βάλει λοιπόν ο εργολάβος που το τελείωσε, έχει βάλει λοιπόν και μία βάση προκειμένου να φωτοσημαθεί. Ναι, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θύρας είναι ανάξιο. Για μία φορά από αυτοί οι άχρηστοι δεν μπορούν να βάλουν ένα φωτοσημαντήρα επάνω, που είναι άκρος επικίνδυνο να προσαράξει κάποιο πλοίο. Λοιπόν, αυτά είναι ντροπή για τη Σαντορίνη. Έγινε εδώ το κράτος. Μας έφτιαξε ένα τεράστιο έργο και η Δημοτική Αρχή Σαντορίνης είναι ανάξι να βάλει ένα φωτοσημαντήρα. Αυτό φαίνεται λοιπόν το έργο το οποίο έχουν πράξει 3 χρόνια τώρα. Και αυτό. Δηλαδή τι περιμένουν, να γίνει ατύχημα? Όταν γίνει ατύχημα, να βράσω το συγγνώμη τους και το συγγνώμη σας, αγαπητοί κύριοι της Δημοτικής Αρχής. Το αν πνιγεί ένας άνθρωπος, αν σκοτωθεί ένας άνθρωπος, από εκεί και πέρα λοιπόν, αν μη τι άλλο, θα είναι ντροπή για μας όλους, όχι μόνο για αυτούς. Λοιπόν, για μία φορά ακόμα τους παρακαλώ πάρα πολύ, τόσο η σήμαση του λιμενοβραχίωνα, αλλά και του κεντρικού λιμένα που δεν υπάρχει φωτισμός. Είναι 3 χρόνια, φωνάζω, ορίομαι, δεκάδες έγραφα, δεκάδες, ότι εδώ θα γίνει ατύχημα, δεν έχει. Φωτισμό η κεντρική προβλήτα του νησιού, 3 χρόνια, κύριοι της Δημοτικής Αρχής Σαντορίνης, ντροπή σας. Τέλος, τι να πω.